Τι πάμε παρακάτω, παιδιά. Πάμε στο βρεφικό γάλα. Ναι, πάμε. Πάμε να βρούμε τον κύριο Μαρτίκα, φαρμακοποιός, γνωστός. Τα έχουμε ξαναπεί με τον κύριο Μαρτίκα. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Μαρτίκα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Έχουμε μια καταγγελία εδώ, στην εκπομπή. Μας το έστειλε μια κυρία, μαμά, νέα μαμά, η οποία λέει έχει παραπεμπτικό για βρεφικό γάλα με 0% συμμετοχή, αλλά πηγαίνει στο φαρμακείο και οι φαρμακοποιοί δεν εκτελούν τη συνταγή. Γιατί? Σε γενική ομόφωνη συνέλευση, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά αποφάσισε ότι αυτά τα παραπεμπτικά δεν θα τα εξυπηρετεί. Τα παραπεμπτικά που αφορούν το βρεφικό γάλα ειδικής θεραπείας για εξειδικευμένα ασθένειες παιδιών, κυρίως αλλεργικές αντιδράσεις στο γάλα. Υπάρχουν αυτά τα βρεφικά γάλατα, τα αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ, αλλά τα παραπεμπτικά στο Φαρμακευτικό Σύλλογο του Πειραιά δεν εκτελούνται, διότι είναι ασύμφορη εκτέλεση αυτών των παραπεμπτικών. Το ποσοστό, το περιθώριο κέρδους είναι μηδαμινό, ναι, και η πληρωμή του ΕΟΠΗ γίνεται μετά από ένα δίμηνο, οπότε οι φαρμακοποιοί του Πειραιά ομόφωνα αποφάσισαν να μην εκτελούν αυτά τα παραπεμπτικά. Αυτό συμβαίνει μόνο στον Πειραιά. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά αποφάσισε σε γενική συνέλευσή του ομόφωνα να μην εκτελεί αυτά τα παραπεμπτικά. Δεν ξέρω στην υπόλοιπη χώρα κάποιοι άλλοι σύλλογοι αν έχουν πάρει την ίδια απόφαση. Κύριε Μαρτίκα, μας λέτε λίγο... Στην Αθήνα ξέρω ότι τους εκτελούνται αυτά τα παραπεμπτικά. Μας λέτε λίγο ποια είναι η τιμή του γάλακτος. Δηλαδή πόσο καλείται να πληρώσει. Δηλαδή η χονδρική τιμή που αγοράζει και χωρίς ΦΠΑ θα σας πω χονδρική και λιανική. Η χονδρική τιμή που αγοράζει ας πούμε ένα γάλα συγκεκριμένο και γνωστό, 13,27. Ο ΕΟΠΗ το αποζημιώνει με 13,50. Ναι. 23 λεπτά το κέρδος και αυτό εισπράτεται από τους φαρμακοποιούς μετά από 2 μήνες. Ναι, αυτό είναι τραγικό. Οι 2 μήνες... Ναι, απ' την άλλη, έχει το δικαίωμα ο κάθε σύλλογος να πει δεν εκτελώ αυτή τη συνταγή. Όταν είναι γενική ομόφωνη, από γενική συνέλευση, ομόφωνη η απόφαση ότι ο σύλλογός μας δεν θα εκτελεί αυτά τα παραπεμπτικά, νομίζω ότι κανένας φαρμακοποιός δεν είναι ασύμφορη η εκτέλεση αυτών των φαρμακοποιών. Δηλαδή θα κάνει ζημιά στη δουλειά του, θα κάνει ζημιά στο ταμείο του, θα κάνει ζημιά στην επιχείρηση βέβαια, του. Βέβαια, όλο αυτό, κύριε Μαρτίκα, όλο αυτό έχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή, λέμε να καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα, να βοηθήσουμε τα νέα ζευγάρια κτλ. Χρειάζεται να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Ναι, αλλά να συμμετέχουμε όλοι και να βοηθηθούμε και όλοι, να βρούμε μια λύση. Το γάλα. Δεν ξέρω κάθε εξάμηνο και το γνωρίζουν οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί πόσα ληξιπρόθεσμα και λιγμένα γάλατα βγάζουμε από τις προθήκες μας για να τα επιστρέψουμε στις εταιρείες, τα οποία τα έχουμε και λιμνάζουν μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο με μηδαμινό κέρδος. Θα το θέσουμε στο ΕΟΠΗ και θα το θέσουμε στο ΕΟΠΗ και το στήχνο. Δηλαδή πρέπει άνωθεν να βγει μια απόφαση, μια διαχείριση τιμής, μια καλύτερη προσέγγιση στη τιμή. Διότι περισσότεροι φαρμακοποιοί της χώρας πληρώνουν με τις μετρηστείς τις παραγγελίες αυτών των προϊόντων και πουλιώνται και εισπράττονται μετά από 2 μήνες αν εκτελεστεί το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Μαρτίκα, θα τα ξαναπούμε. Θα το θέσουμε πολύ το θέμα στον ΕΟΠΗ. Άρα ισχύει. Αυτό είναι ένα δικό σας θέμα. Μας το στείλετε στο καταγγελίες@sky.gr και θα το κοιτάξουμε, θα απευθυνθούμε και στον ΕΟΠΗ. Τώρα, σήμερα δευτεριάτικα έχουν ανοίξει 2 πλατφόρμες. Μάλιστα. Γιατί από πλατφόρμες πάμε καλά. Πάμε καλά. Μπορεί τα υπόλοιπα να είναι λίγο δύσκολα, αλλά πλατφόρμες πάμε καλά.